Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σαμάνθα, ο Ντέιβιντ Κάμερον προσέρχεται σε εκλογικό τμήμα στο κεντρικό Λονδίνο. Παρά τις αναταράξεις εντός του κόμματος των συντηρητικών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός παραμένει θερμός υποστηρικτής της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έκλεισε την προεκλογική εκστρατεία, προειδοποιώντας ότι η ψήφος στο δημοψήφισμα είναι μη αναστρέψιμη. Σε εκλογικό κέντρο στο Εδιμβούργο ψήφισε η Πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον, που τάσεται υπέρ της παραμονής. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει επανάληψη του δημοψηφίσματος για την παραμονή της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν το αποτέλεσμα δείξει Brexit. Στην περιοχή Holloway του Λονδίνου ψήφισε ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν. Αν και έχει παραδεχτεί ότι στο δημοψήφισμα του 1975 είχε ψηφίσει όχι στην Ευρώπη, σήμερα προτρέπει τους ψηφοφόρους να πούν ναι, προτάσσοντας την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Η προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα επισκιάστηκε από τη στιγερή δολοφονία της βουλευτή των εργατικών και υποστηρίκτριας της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τζο Κόξ. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, στο κέντρο του Λονδίνου διοργανώθηκε τελετή στη μνήμη της, παρουσία του συζύγου της και των παιδιών της.